Ο Ολυμπιακός βρήκε έναν τρόπο να χάσει. Η Real θα βρει έναν τρόπο να χάσει την Ευρωλίγκα. Έχουμε αρχίσει τώρα, δηλαδή. Παίζουμε κανονικά. Αν είναι εκεί θα το χάσει, όπως κάνει συνέχεια η Εθνική Ισπανία. Αυτό λέω. Άμα πάει αλλού το Final Four, τότε μπορεί να το πάρει. Είναι καταραμένο για τους διοργανωτές. Για όλους. Για τους Ισπανούς, για τη Real. Όταν το πήρε η CSKA δεν υπήρχε ισπανική ομάδα. Το 86 βγήκαν έξω από την Εξάδα. Το 2007 έχασαν με το Σουκουπόλτιν. Και τώρα τους πήρε ο διάλογος. Ωραία, η Real δεν θα το πάρει. Κάθε χρόνο αυτό γίνεται. Μας έχουν το έλεγαν να το πάρει η Real, εξετόλου στο περιβάλλον. Τι δίνει να το πάρουν οι Τούρκοι. Επίσης είναι καλή προβοκατόρια. Τι δίνει για να έχει τελικό Ζότ Ντούντα. Ναι, και για να το πάρει μια τουρκική ομάδα που δεν το έχει πάρει ποτέ. Με θεωρείτε ότι η Real δεν είναι φαβορή. Όχι, δεν είπε κανείς κάτι. Είναι φαβορή. Εγώ άρχισα την κουβέντα και άρχισα να πάω να ότι κάνουμε δοκιμαστικά. Οι Αντώνη δεν ήσουν εδώ την πρώτη φορά και ο Ολυμπιακός φαβορή ήταν. Και είχαμε πει μάλιστα ότι αν θα βρει έναν νέο τρόπο. Αν θα βρει έναν τρόπο να χάσει το μάτς. Ο Ολυμπιακός βρήκε έναν νέο τρόπο να χάσει το μάτς. Τώρα λοιπόν το ερώτημα είναι αν θα βρει η Real έναν τρόπο να χάσει και αυτό το Final Four. Και από ό,τι καταλαβαίνω λόγω έδρας τον έχουμε βρει τον τρόπο. Παλιά λέγαμε ότι πάντα χάνει το φαβορί, πάντα χάνει ο γηπεδούχος. Εντάξει, η Ευρωλίγκα είναι γεμάτη από έκπληξη επίσης. Νομίζω ότι βάσει ρόστερ πάντως είναι το καλύτερο ρόστερ. Όπως και πέρσι. Όπως το πήρε λοιπόν και πέρσι, θα το πάρει και φέτος. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τους δικούς μας. Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε ότι ο Παναθηναϊκός είναι μάλλον αποδυναμωμένος. Βέβαια και κάτι άλλο λέγαμε όπως ήταν και πριν το ντέρμπι. Όπως ήταν και πριν το ντέρμπι, αλλά μάλλον αποδυναμωμένος. Ο Ολυμπιακός είναι μάλλον στα ίδια. Οπότε τους γκρούνους πώς τους βλέπετε. Ο Ολυμπιακός νομίζω είναι καλύτερος. Ο Διαμαντίδης πάντως έχει ήδη σπεύσει να θέσει τον πύχη να ξεχάσουμε τα Final Four, να ξεχάσουμε. Αυτό το πες στην παρουσίαση. Ναι, και δεν είμαι σίγουρος ότι το πιστεύει. Δηλαδή ένας Διαμαντίδης ή ένας Σπανούλης. Σωστό. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Ακόμη και όταν χαμηλώνει τον πύχη, τον χαμηλώνει επίτηδες. Το στοιχειώδες είναι αυτό. Δηλαδή πρώτα απ' όλα πρέπει να περάσει το νούμερο. Ο Ολυμπιακός την πρώτη χρονιά του Ευρωπαϊκού είχε 5-5 στο πρώτο γύρο. Είχε 5-5. Και 5 νίκες, 5 ήττες. Και αν δεν ουσιαστικά σώθηκε με ένα καλά κεφάλι του Γαλλία. Με την Τζεντεβίτα, με την Τζεντεβίτα. Μα και αν δεν έφυγε ο Μπατούμα από την Ανσί και πήγαινε στο NBA, μπορεί να το συζητούσαμε ακόμα το αν θα είχε προκριθεί εκείνη τη χρονιά ο Ολυμπιακός. Μα κάποιοι πήγαιναν να διώξει τον Μπλατ και τον μεταγενέστερο MVP του Final Four, τον Ταϊρής Ράις μεσού στη σεζόν και πήρε την Ευρωλίγκα. Δηλαδή θα να πω ότι οτιδήποτε και να πούμε τώρα σκεφτείτε ότι είναι 10. 14-24 και άντε να παίξεις 5 playoff 29 και 2 για να το πάρεις 31. Έτσι θα γίνει σε 31 μάτς από τώρα. Πάρα πολλά. Κάποτε το παίρνεις με 15 μάτς θέλεις για να πάρεις. Ήδης ξεκινώντας, ρεαλιστικά μιλώντας, αυτός είναι ο στόχος του Παναθηναϊκού. Να περάσεις δεύτερη φάση. Αυτή τη στιγμή. Ξεκινώντας και με βάση τη λογική του. Δεν ξέρω αν συμφωνείς, Άρη. Θυμίζει λίγο και τον προπέρσινο όμιλο του Παναθηναϊκού στην πρώτη φάση, όταν ο Παναθηναϊκός πέρασε στο τσακ με την Καντού, με τη Real. Είναι ίσως ο πιο δύσκολος όμιλος για τον Παναθηναϊκό που όλοι συμφωνούμε ότι είναι ελαφρώς αποδυναμωμένος. Είναι ο πιο δύσκολος όμιλος στη διοργάνωση φέτος. Και πριν από 2 χρόνια βρήκε τον Banks που έκανε κάτι όργια στην Καντού και τον Μπράμος που έβαλε τον τρίποντα. Συμφωνείτε ότι ο Παναθηναϊκός θα ήταν ο ίδιος σε 1-2 μήνες. Από άποψη ρόστερ εννοώ, όχι αν θα είναι η καλύτερη τωρινή ομάδα, ότι θα έχει προστίκες. Θα είναι καλύτερος. Καλύτερος θα είναι σίγουρα, εγώ λέω ότι θα έχει και προστίκες. Και στελεχωμένος διαφορετικά. Δηλαδή σε 2 μήνες από τώρα, συγγνώμη, και οι δύο ομάδες θα είναι 2 κανονικές ομάδες. Απλώς λέω ότι ο Ολυμπιακός. Όταν θα γυρίσουν όλοι τραυματίες, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή παίζει όπως έπαιξε μια φορά στο Ιβανόφιο με τον Σούμπο, τη τα ψάχνα λίγο πριν. Όχι, θα τα άφηνες. Ναι, όχι, δεν είχε ο Σούμπο πίσω να βάλει. Μισό λεπτό θα απήρεν που λένε. Με μισάν Νικακμπάτσε θα γυρίσει. Μπράβο, Νικακμπάτσε χαρίσει, μισό λεπτό ποιο έπαιξε. Να το. Υπογράφει ο Chrysos Mafes. Λοιπόν, έπαιξε πεντάδα. Πολύ ώρα, όχι υπηρεσιακή. Τόμιτ, Νικακμπάτσε, Μπouturis, ο Evans και ο Χαρίσης. Εκπληκτική μαγική πεντάδα. Μετά πήγε ο Γιάννης Ζάκος, δηλαδή κάπως έτσι παίζει. Ο Γιάννης Ζάκος πήγε να σου λουπώσει τα πράγματα, φαντάζομαι. Ναι, κάπως έτσι παίζει ο Ολυμπιακός. Και στο τέλος της χρονιάς, με τι έμοιαζε ο Ολυμπιακός και πού έφτασε. Την χρονιά που έφτασε ένα μάτσο από το Final Four. Πάντως το φοβερό είναι ότι παίζει με την Τουρόφ. Και το χάσει από μόνος του. Την Παρασκευή. Με την Μπαρτσελόνα. Παίζει με την Τουρόφ την Παρασκευή. Με αντίπαλο έναν η Τουρόφ έχει καλύτερο τη παίκτη το Μάρτι Κόλλινς που παίζει στον Ολυμπιακό. Επίσης ο Ολυμπιακός βρίσκει απέναντί του Ρωμένι Σάντο. Και το μόνο που λείπει ήταν να βρίσκει και ο Ιβάνοβιτς απέναντί του Μπεράσοβιτ. Το θέμα για τον Παναθηναϊκό κατά πόσον έχει την πολυτέλεια να έχει απώλειες σε αυτό το καιρό. Γιατί σε αυτό τον όμιλο. Λέμε ότι σε 2 μήνες θα είναι κανονική ομάδα και έχει τελεφωνήσει. Αλλά αν έχει χάσει τόσο έδαφος που να μην καλύπτεται, σε αυτόν τον όμιλο χαιρετίσματα. Ενώ ο Ολυμπιακός Έχει την πολυτέλεια να πετάξει και κανένα γότσαλο στη θάλασσα. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται αρχικά. Απλά ο Παναθηναϊκός έχει πάρει μια απίστευτη πίστοση χρόνου με το θρίαμβο του Ολυμπιακού. Πίστοση σεζόν. Δηλαδή για 3 μήνες μέχρι τον Ιανουάριο κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα στον Ιβάνοβιτς για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Αγόρασε χρόνο και σε τιμή πολύ. Αγόρασε σεζόν, όχι χρόνο. Πατάνε καλύτερα όλοι στο γήπεδο. Έχει πολύ χρόνο για να προετοιμάσει την ομάδα και να γυρίσουν οι τραυματίες, γιατί έχει πολλούς τραυματισμούς. Έχει τον ξένο που δεν πιέζει πλέον τόσο πολύ το χρονικό περιθώριο και το άγχος να πάρει πεντάρι, να πάρει πεντάρι, να μην πάρει, τι να κάνει. Δηλαδή, κανείς δεν ασχολείται τις τελευταίες ημέρες με αυτό. Από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός κέρδισε, όλοι με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Οπότε αυτό και μόνο είναι τεράστιο κέρδος για τον Παναθηναϊκό. Παίκτη για να πάρει μπορεί για 3-4 ώρες ακόμα. Ναι, κάπου το θέμα είναι το εξής, ότι η νίκη στο κύπελλο δεν δίνει κανένα βαθμό στην Ευρωλίγα. Όπως και η ήττα στο κύπελλο, για να το διαβάσουμε αντίθετα. Ναι. Θέλω να πω το εξής, ότι και οι δύο ομάδες έχουν μπει σε αυτή την παγίδα κατά κάποιο τρόπο, σε αυτό το τρυπάκι που λέμε στα νεοελληνικά. Άγονται και φέρονται από την επιθυμία τους να νικήσουν τον αιώνιο αντίπαλο. Ο Ολυμπιακός άλλαξε προπονητή. Φαίνεται να δίνει ψήφο εμπιστοσύνη σε κάποιον ο οποίος μιλάει πιο πολύ στο θυμικό παρά στο πινακάκι. Τον Μίλαν Τόμιτς. Δεν ξέρω, μέχρι να δημοσιευτεί αυτό μπορεί να έχουν αλλάξει τα δεδομένα, αλλά προς τα εκεί πάει το πράγμα. Ο Παναθηναϊκός θα πανηγυρίζει, όπως λες και πολύ σωστά, για 2 μήνες και μπορεί σε αυτούς τους 2 μήνες να έχει χάσει το τρένο της Ευρώπης. Νομίζω ότι υπάρχει ένας αποπροσανατολισμός. Επ' αυτού να πω κάτι, το συνειδητοποίησα προχθές που λέει ο Νίκος, έχει δίκιο. Ότι για τον Ολυμπιακό είναι εκ των όνων κάνουν σημαντικά τον Παναθηναϊκό. Αλλά στον Παναθηναϊκό δεν αρκεί αυτό. Τουλάχιστον δεν είναι αρκετό την προηγούμενη σεζόν. Δηλαδή ο Πεδουλάκης πέτυχε τόσες νίκες, παρόλα αυτά. Σωστό. Τον έστειλα σπίτι του. Αν και πιστεύω ότι είχε αλλάξει κάτι σχέση με πέρσι και στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, αν είχε κρατήσει Λάζ με Μασιούλης και είχε βάλει Μπατίστα, Μποχορίδη, Νέλσον, θα έλεγε πάω να πάρω το Final Four, πάω να πάρω το Double και να πάω να βρω το Final Four. Ενώ σε αντίθεση με αυτό που είπε εσύ, Βασίλη, ο Ολυμπιακός στηρίχθηκε πάνω στην ευρωπαϊκή του πορεία και στις ευρωπαϊκές του επιτυχίες. Αλλά και αυτή στο τέλος της ημέρας δεν στάθηκε αρκετή, γιατί χάνει από τον Παναθηναϊκό. Δεν είχε μαζεμένες ήττες αυτό. Παρ' αυτό ο Μπαρτζόκας έμεινε. Μπορούμε να μην επαναληφθεί η χάνια το Παναθηναϊκό. Σωστό. Έχουν περάσει 5 μέρες. Κρίμα είναι. Αφού για την Ευρωλίγκα. Από το Παναθηναϊκό χάνει. Ωραία συγκρίση με Ρεάλ, Φενέρ. Στην Ευρωλίγκα, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Εντάξει, εγώ. Κάποιοι θα με πούνε υποκειμενικό, αλλά θεωρώ τον Ολυμπιακό καλύτερο σε σχέση με πέρυσι. Θεωρώ ότι η Λαφαγιέτ και Ντάρντεν όταν επιστρέψει. Συγγνώμη, προφανώς είναι καλύτερο Ολυμπιακό. Ναι, εσύ συμφώνησες, οι άλλοι διαφώνησαν. Όχι, έχει τύχει τον Ολυμπιακό τώρα που. Τον έχω δει σε 3-4 μάτσα. Είναι στο Ρέφινο, τον είχα δει στην τηλεόραση, τον είδα με τον Παναθηναϊκό και τον είδα και τον Απόλλωνα Πατρών. Δηλαδή, έχω την αίσθηση και με τις 5 απουσίες αυτές, βάζω και τον Κατσίβα και τον Λοντζέσκι, δεν έπαιξαν από χθες, είναι πιο γεμάτος. Πρώτα απ' όλα είναι πολύ πιο αθλητικός. Δεν ξέρω αν φτάνει αυτό. Επομένως, γιατί στην Ευρωλίγα και αποδειχθεί ότι νικούν οι έξυπνες ομάδες και όχι κατά ανάγκη οι αθλητικές. Τον πύχη τον έχουν βάλει οι πρόεδροι και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που μπορεί να αποτελεί παρελθόν εδώ και 5 μέρες, αλλά δεν αλλάζει ως στόχο η ομάδα. Ο στόχος ομάδας είναι να πάει στο Final Four. Δεν είναι ένα όπου πάω. Είναι δηλωμένο, ξεκαθαρισμένο. Στόχος της ομάδας είναι στο Final Four. Δεν σε ξενίζει ο στόχος της ομάδας να πάμε στο Final Four, η αποδοχή της παρέτησης Μπαρτζόκα και η διαφαινόμενη επιλογή Τόμιτς, πώς συνδέεται με το θέλω να πάω στο Final Four. Όπως είπε και ο Νίκος, ο Βασίλης, θυμάμαι, είναι μια επιλογή που μιλάει στο θυμικό περισσότερο. Ο Τόμιτς που είναι 20 χρόνια, 25 χρόνια, που μιλάει στον κόσμο, που θέλει ο κόσμος, που σηκώνει τα χέρια και ηρεμεί τον κόσμο. Που έχει παίξει μπουνιές. Που έχει παίξει μπουνιές με τον Ρώσο. Σημαντικό και αυτό. Τα έχει βάλει με την πράσινη και εξέδρα. Έτσι, σημαντικό. Ναι, αλλά υπάρχουν όλες τις εξέδρες της γης. Δεν είναι Ευρώπη αυτά. Υπάρχει κάτι άλλο. Ο Τόμιτς είναι προπονητής εδώ και 9 χρόνια. Δηλαδή, μην τον αφήνουμε απ' έξω. Κάτι έχει μάθει. Δίπλα σε Ιβκοβιτ, δίπλα σε Γιαννάκη, δίπλα σε Μπαρτζόκα. Εσύ ήταν προπονητής σε γνώση, απλώς ο οποίος τώρα. Εγώ νομίζω ότι ο Τόμιτς έχει πάρει μια πολύ normal ροή στην προπονητική του καριέρα. Έχει ξεκινήσει βοηθός. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα. Αν είναι υπηρεσιακός κάποια στιγμή, σε άλλον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα για αυτόν να κάνει μια δοκιμή. Πολύ υψηλότατο ρίσκο, έτσι. Απλά μισό λεπτό. Υπάρχει ένα πλεονέκτημα και στην υπόθεση Τόμιτς και στον Ολυμπιακό κεφάλαιο. Ο όμιλος του Ολυμπιακού είναι αρκετά εύκολος. Η ομάδα, θεωρώ εγώ, με μένα προπονητή. Με μελάκης προπονητή. Να το γράψουμε αυτό στον καζέτα. Θα έκανε 8-2. 7-3 στη χειρότερη. Να χάσει την Καλατά, να χάσει τη Βαλένθια. Δεν γίνεται να χάσει από την Νεπτούνα. Θα τα σημειώσουμε αυτά, παιδιά. Θα τα ξαναλάβουμε. Σου για τη στιγμή που θα σε δω να κάνει χειραψία με τον Περάσο. Εγώ ζω για τη χειραψία με τον Μπράντοβιτς πάλι. Σωστό. Ο καθένας είναι ό,τι ονειρεύεται. Οπότε αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για τον Τόμιτς. και τον κάθε Tomitsch που θα αναλάβει τον Ολυμπιακό. Οπότε κρατάμε ότι με Μελάγης προπονητή ο Ολυμπιακός θα περνούσε, με Λαούδη ο Παναθηναϊκός προπονητή, πού θα έφτανε? Να περάσει. Να θα περνούσε με Λαούδη. Κοίτα να πέσει λίγο μαζί. Με προπονητή δεν υπάρχει. Με Λαούδη προπονητή δεν γίνεται. Αλλά τέλος πάντων ο στόχος του Παναθηναϊκού να περάσει. Από αυτό ξεκινάει και από αυτό τελειώνει. Και νομίζω ότι ο στόχος αυτός ήταν εξ αρχής. Να περάσει. Αντώνη. Για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Πες, για ποιον θέσεις. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Είσαι χώμα και universalis εξάλλου. Θέλω να ρωτήσω την παρέα γενικώς πώς βλέπει το εγχείρημα των Τούρκων που κάθε χρόνο βάζουν πολλά λεφτά. Φέτος έχουν και οι θεσπίλησαν έναν σπουδαίο και έμπειρο προπονητή σαν τον Ντούσαν Νίκοβιτς. Και εάν αποτύχουν και φέτος, νομίζω πλέον ότι θα το σπάσει κάθε παγκόσμιο ρεκόρ. Έχουν πει πολλές φορές το και φέτος οι Τούρκοι και κάθε φορά βρίσκουν έναν τρόπο. Και πέρσι το είπαν. Τη χρονιά που ήταν το Final Four στην Τουρκία. Εντάξει, έχουν καταρριφθεί οι θεωρίες συνωμοσίας πρώτα απ' όλα, γιατί λέγαμε ότι είναι οι οικοδεσπότες του Final Four, οι Τούρκοι στο Final. Βάζει τα λεφτά. Μεγάλα γήπεδα, τρία μεγάλα γήπεδα, κάνουν το μουντομπάσκετ και πάμε καλά με την Τουρκία. Είναι για να τρελαίνουν τους ψεκασμένους αυτό. Για να τρελαίνουν τους ψεκασμένους τα σενάρια των Τούρκων. Σωστό, αλλά ίσως φτάνουν κοντά ή εντελώς δίπλα στο εκείνο που λέμε τώρα ή ποτέ. Εγώ νομίζω ότι εγώ βασικά τρομάζω με το ρόστερ της Φενέρ. Δηλαδή στο 1, 2, 3, 4. 4 όμως. 1, 2, 3, 4 είναι. Το έγραψε. Τρομακτικό το ρόστερ. Είναι τρομακτικό το ρόστερ της Φενέρ. Έχει προπονητάει τον κορυφαίο προπονητή στην Ευρώπη. Το ερώτημα όμως είναι ότι στο 1-2 λοιπόν είναι παιχτάρες, είναι όπως θέλεις πείτε πέστο, αλλά δεν είναι ομάδα του Bradovic αυτό. Όπα, εδώ έχουμε διαφωνία. Είναι ομάδα Bradovic ή δεν είναι ομάδα Bradovic? Εγώ θεωρώ ότι. Εγώ πιστεύω ότι φέτος είναι ομάδα Bradovic. Εγώ έχω την αίσθηση ότι αυτό που φτιάχνει η Φενέρ δεν είναι αυτό που εμείς είχαμε συνηθίσει σε λογική ο Bradovic. Πάντως, αν εμφανιζόταν ο Γκούντελοκ πριν τη χρονιά 9-10, 8-9, δηλαδή με Διαμαντίδη, Σάρα, Ντρου, Φότσι, Πέκοβιτς, Ατσαρί, Μπατίστ στην πρώτη προπόνηση, πιστεύω θα γινόταν Μελιτζανής ο Bradovic στον τρίτο pick and roll που θα δείχνει ο Itoudis. Με τον Γκούντελοκ εννοώ να. Και με τον Ντρου όταν ήρθε στον Παναθηναϊκό. Ναι, αλλά ο Ντρου θυμάσαι ότι έζησε. Ναι, μεγάλη περίοδο προσαρμογής μέχρι να ξεπλοκώσει σύστημα, αλλά έχει Βαλένθια. Και τον κράτησε με τα νύχια και με τα δόντια ο Bradovic. Ήταν να φύγει. Σωστό. Πάντως του Ivkovic το έργο είναι ακόμα δυσκολότερο, γιατί είναι εντελώς καινούργια ομάδα. Ποια από τις δύο πιστεύετε? Και επίσης ο Bradovic ήταν και πέρυσι, ενώ ο Ivkovic πήγε φέτος. Ο Βέσης και προπομπό μέχρι ένα σημείο από ένα σημείο και πέρα μάλλον τον Αγγέλου. Δεν ξέρω πόσο του έστωσε τη δουλειά ο Αγγέλης όμως. Γιατί είναι άλλη ομάδα. Νίκο Φενέρ, είναι άλλη ομάδα, δεν έχει καμία λογική. Ανάμεσα στις δύο Φενέρ. Καταρχήν η ΕΦΕΣ έχει όμως το πλεονέκτημα που έχει και ο Ολυμπιακός. Δηλαδή έναν πιο βατό όμιλο για να βρει τα πατήματά της. Έχει την πολυτέλεια να χάσει κανένα μάτς, να κάνει διορθωτικές κινήσεις κλπ. Υποτίθεται ότι η Φενέρ πρέπει να παρουσιάσει φέτος κάτι, γιατί πέρσι αυτό που παρουσίασε για ομάδα Bradovic ήταν ένα τίποτα. Ναι, δεν το λες και πολύ θελκτικό. Φούσκα ήταν, δεν ήταν. Δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Σωστό. Καταρχήν. Η ομάδα στο Bradovic είναι αποτέλεσμα, δεν είναι θέλξη. Οπότε για Ολυμπιακό είπαμε, για Παναθηναϊκό είπαμε, για Φενέρ είπαμε, για Εφές είπαμε, για Real. Ο Ανταμάν στο πηγάδι κατούρισε. Για την Μπάρτσα. Ο Ανταμάν στο πηγάδι κατούρισε. Γαλατά. Να βάλουμε τη Γαλατά λόγω Ανταμάν. Το συμπαθήθηκαν Ανταμάν καιρό. Αν σου έλεγε λοιπόν κάποιος, φαβορί, πού θα βάλεις το 1 ευρώ σου? Εγώ πιστεύω ότι φέτος θα το έβαζα. Δεν ξοδευτείς μόνο με το 1 ευρώ σου. Θα το έβαζα το 1 ευρώ σου στη Real. Νίκο, το 1 ευρώ σου. Στην ομάδα για την οποία δεν έχουμε πει ούτε μία λέξη μέχρι τώρα. Φυσικά. Να το. Νίκος Παπαδογιάννης είναι. Πήρε τώρα σαν το Διαμαντίδη. Όχι, Νίκο, εσύ άνοιξες ένα κύκλο. Real, CSKA. Άρη, Ντεκολό. Μία ομάδα. Παναθηναϊκό. CSKA. Φυσικά από το 8 έχει την εμπειρία της αποτυχίας με πολύ καλή ομάδα, με σούπερ ομάδα, με υπερομάδα. Από το 8 έχει. Από το 8 και πέρα. Από το 8 και πέρα αποτυγχάνει διαρκώς. Γενικά νομίζω είχε αποτύχει και πιο μπροστά. Πριν από το 6 δηλαδή. Ναι. Με ξέρεις το 2011 ο Παναθηναϊκός στη Βαρκελόνη, άλλη ομάδα φαβορή δεν έχει πάρει το Final Four. Σωστό. Μόνο ο Παναθηναϊκός το έχει. Δεν θεωρούμε τον Ολυμπιακό του 2013, δεν τον θεωρούμε φαβορή, αν και έχει παίξει το πιο καταλυτικό μπάσκετ που έχουμε δει. Ο Φελίξ Ρωμέι ήταν, έλα εδώ κυρία Ρεάλ, εδώ κυρία Τσεσικά, πάρε τις μπούφλες σου και σπίτι σου. Εγώ θα πω Final Four, Ρεάλ, Φενέρ, Ολυμπιακός με Μελάγης προπονητή. Και μία εκ των CSKA Μπαρσελόνα. Και πολύ καλή πορεία η Ιούνις Καζάν. Ποιος θα το πάρει? Θέλει να το πάρει μια ελληνική ομάδα. Και ο Διαμαντίδης θέλει να το πάρει η ελληνική ομάδα, όπως δηλώνει προς τιμήν του διαρκώς, αλλά. Όχι, νομίζω. Δεν ξέρω ποιο το πάρει, είναι 80 λεπτά. Καλά, ξέραμε τι λέγαμε προχθές για τον ντέρμπι, είναι σαφές αυτό. Δεν μπορούμε τώρα 10 μήνες πριν. Μπορεί να, όπως λέτε, να έχουν αλλάξει. Η Real είναι ο μεγαλύτερος φαβορής. Μα το πάρει του Γκόργαλετ. Η Real είναι ο μεγαλύτερος φαβορής. Πώς το είπες? Γκόργαλετ. Η πόλη έτσι είναι. Γκόργαλετ. Βασίλη. Real. Και εσύ Real. Πώς είμαστε, δύο? Τρεις Ρεάλ, δύο CSKA. Υπολογίσουμε η CSKA, θα κάνω τη διαφορά και θα πω. Στο τέλος θα το πάρει Μακάμπι. Θα κάνω τη διαφορά. Θα κάνω τη διαφορά και θα πω ότι θα το πάρει. Αν το έλεγε κανένα το Μακάμπι σε κανένα περσινό τέτοιο τραπέζι, θα πέφτανε για όλοι. Θα το πάρει Φενέρ, η οποία θα βρει και ένα ψηλό κάποια στιγμή ουζέλικο. Γιατί όντως δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρώτα θα τους δω και μετά θα τους πιστώ. Ωραία, για ποιο θα το πάρει το βρήκαμε. Βάλτε τα ευρώ σας στο ποιο θα το πάρει. Τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός, θα κάνει ο Ολυμπιακός. Ο Κωνσταντίνος είπε ότι ο Ολυμπιακός θα πάει στο Final Four. Ο Ολυμπιακός πιστεύω θα είναι στο Final Four ή θα αποκλειστεί στα play-off σε 5 μάτς. Όπως πέρσι πάνω κάτω δηλαδή. Ο Παναθηναϊκός. Συντάσσομαι με αυτή την άποψη 100%. Ο Ολυμπιακός ή θα πάει στο Final Four ή θα αποκλειστεί στο αμήν. Θα είναι εκεί πάντως. Θα είναι εκεί. Νομίζω ότι όλοι στους διαγωνισμούς θα αποκλειστεί στο Final Four. Συμφωνούμε όλοι για τον Ολυμπιακό. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα είναι στο Final Four ή θα αποκλειστεί όπως αποκλείστηκε πέρσι. Τρεις ψηφίες. Γιατί το λέω αυτό, δεν είναι. Τόμι, τώρα ορκούνε, ναι, με Βερνιτσάν κολεύω. Ωραία, ναι, και κολεύω σίγουρα. Άρα είμαι Τόμι, είμαι μελάκι θα χορευτεί. Δηλαδή με κάποιον άνθρωπο που δεν έχει όσα μαλλιά θα έχει. Εντάξει, μπορεί να είναι και κάποιο άλλο χωρί πολλά μαλλιά. Λέω εγώ τώρα. Ο Σάσα, ο Τζόρτζεβιτ, α πούμε που δεν έχει πολλά μαλλιά. Όχι τόσο λίγα όσο παλικά μου. Ή ο Σάσα ο Μπράντοβιτ. Όχι τόσο λίγα. Γιατί και ο Μπαρτζόβιτ είχε ένα μπιφτεκάκι. Είχε ένα σαν το Ζιντάν πίσω. Ωραία, για τον Ολυμπιακό συμφωνήσαμε. Παναθηναϊκός, Βασίλη. Θα είναι σκληρό πολύ Παναθηναϊκός. Εγώ το πιστεύω αυτό. Πρώτα απ' όλα, επειδή το είπα και την άλλη φορά και δεν ήθελα να περάσει απαρατήρητο και ούτε τώρα θα να περάσει. Εγώ πιστεύω ότι για τον Παναθηναϊκό, εκτός όλων της αναβάθμισης την οποία θα υποστεί η ομάδα του τον επόμενο καιρό, όταν θα γυρίσει ο τραυματής και δεν ξέρω αν γίνει και κάποια προσθήκη, είναι πολύ, πολύ δικαιοδόρυβο και το ξαναλέμε να μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Αν υποστηριχτεί κιόλας με κάθε τρόπο και έναν οποιοδήποτε κόστος να παίζουν οι πιτσιρικάδες. Γιατί δεν μιλάμε κιόλας για πιτσιρικάδες του Πεταμαντού. Σωστό. Είναι παίκτες με προοπτική. Και νομίζω ότι. Ούτε και 16χρονα, έτσι. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός έχει επίσης έναν ισχυρό προσωπικό. Ο οποίος έχει τεράστια εμπειρία, είναι 14η σεζόν στην Ευρωλίγα. Χώρια η διθυκτία του ως παίκτης. Δεν το πήρε ποτέ. Παρ' όλα αυτά πήγε με ομάδες σε Final Four. Εγώ πιστεύω ότι αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει και περάσει το σκόπελο της πρώτης φάσης και ψηθεί, πάρει κάποιες σημαντικές νίκες που θα δώσουν αυτοπεποίθηση στους νέους προημιτελικούς, θα φτάσει τουλάχιστον μέχρι τους προημιτελικούς. Είναι και πολύ βαριά η φανέλα τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε. Είναι και βαριά η φανέλα και είναι και βαριά η φανέλα του το 13. Ο οποίος κάνει δύο ρεκόρ. Ποια είναι? Νομίζω ότι θέλει 12 assist, εντάξει, δύσκολο να τους δώσει για να φτάσει στις 1000. Και νομίζω ότι θέλει. Σαρωτικό το νούμερο. Την άλλη εβδομάδα το πολύ. Ανεβαίνει στο νούμερο 1 από πλευρά συμμετοχών στην Ευρωλίγα. Δεν το ξέρω. Το λένε και τα χαρτιά σου. Εντάξει, θέλει 12. Όντως θέλει 12 assist να φτάσει στις 1000 και την Παρασκευή θα είναι ένας από τους τρεις παίκτες που είναι 226. Για μένα ο Παναθηναϊκός σίγουρα θα είναι καλύτερος διότι θα έχει και άλλους παίκτες. Αλλά κατά τα άλλα είναι όπου τον πάει ο Διαμαντίδης. Αν ο Διαμαντίδης καταφέρνει και ξεκουράζεται λίγο στην Ελλάδα, αν βρει αντινέλσον ή ο Νέλσον γυρίσει λίγο νωρίτερα, για μένα θα είναι όπου τον πάει ο. Πάντως, είναι μάλλον γνωστό από το πόσο σέβομαι και εκτιμώ τον Διαμαντίδη. Πιστεύω ότι εκεί είναι το. Δεν μπορούμε να έχουμε εικόνα για τίποτα. Ούτε για το που μπορεί να φτάσει, ούτε τι μπορεί να κάνει. Ουσιαστικά δεν έχει κάνει προετοιμασία με όλους τους παίχτες. Αυτή τη στιγμή έχει παίχτες κλειδιά που είναι εκτός. Χρειάζεται ένα πεντάρι που λογικά θα το αποκτήσει τις επόμενες ώρες. Λες στην Αθήνα το πεντάρι. Ναι, μπορεί, δοκιμάζεται. Να κάθεται στα επίσημα του Άγα και να περιμένει να αποθεραπευτεί. Άρα λοιπόν δεν έχουμε εικόνα για τον Παναθηναϊκό. Οπότε ό,τι και να πούμε είναι νομίζω πάρα πολύ βιαστικό. Το μόνο που μοιάζει να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα είναι αυτό που είπε ο Διαμαντίδης. Να περάσει στην πρώτη φάση. Νίκο. Αυτό που μπορεί να εξαργυρώσει ο Παναθηναϊκός από το ντέρμπι του Κυπέλλου είναι μια τόνωση στην αυτοπεποίθησή του, στην σιγουριά του, στην αίσθηση ότι είναι ακόμα εδώ. Ναι, θα είναι, όπως είπε ο Βασίλης, οπωσδήποτε σκληρός και δύσκολος αντίπαλος για οποιονδήποτε. Φοβάμαι λίγο τις απώλειες του φθινοπόρου. Ο Αντώνης δηλαδή μπορεί να του προκαλέσουν όχι απώλεια στήριξης σε επίπεδο οντότητας, αλλά πόντους, τσιφαλάκια που λένε, οι οποίοι δεν θα καλυφθούν εύκολα. Επειδή είναι δύσκολος ο όμιλος, Αλλά αν περάσει αυτό το σκόπελο και γίνουν οι διορθωτικές κινήσεις, μετά θα είναι επικίνδυνο. Δεν θα τον θέλει κανένα στον όμιλό του, γι' αυτό είμαι σίγουρος. Έχει ενδιαφέρουσα ομάδα όμως, δηλαδή αλλάζει και λίγο το σκηνικό. Ωραία, καλή διοργάνωση. Όχι, τη βλέπω τώρα. Τη δούμε, είναι ωραία. Είναι η δυναμό Σάσα με τον γίγαντα του Ρωμαίου Σακέτη και τον γιο του. Η Τσεντεβίτα που ξαναγυρίζει. Η λιμός, δηλαδή η επιστροφή της λιμός. Ήθελε μπόζα όμως. Πάλι το κομπλάν, γιατί πάλι. Ήθελε μπόζα. Έχει άλφα που είναι πάλι. Μα όλα σας θυμίζουν, Κωνσταντίνο. Έχει Πολωνούς που είναι ρούκης. Φυσικά δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για την περσινή κάτοχο. Πεπτούνας τραϊπέ. Αυτό είναι ύβριστο, δεν έχουμε μιλήσει για την περσινή κάτοχο, αλλά... Ούτε και, και πέρσι θα μιλούσαμε. Ούτε και πέρσι θα μιλούσαμε διάστημα για την Μακάβη. Οπότε τι συμφέρει όμως. Και εκεί Έλληνας, και ο Σόφο μακάρι να είναι καλά να επιστρέψει, να καταφέρει να βρει τρόπο να επιστρέψει. Και Γέρσον. Από πίσω. Πάντα. Μπορεί και από μπροστά. Όσο σκιώδης μπορεί να είναι ένας Γέρσον. Και όπως είπες και κακώς δεν τον αναφέραμε περισσότερο, πολύ πολύ μεγάλη τιμή για τον Δημήτρη Ιτούδη αυτό που έχει συμβεί στην CSKA. Πολύ μεγάλη τιμή και πολύ μεγάλη ευθύνη και πολύ μεγάλο στοίχημα. Και κοχώνες και όλα μαζί, θέλω να πω. Και καθόλου αυτονόητο επίσης. Είναι πολύ μεγάλη η πρόκληση του να είναι αυτός στην CSKA και ο Bradovic στη Φενέρ. Γιατί αντικειμενικά δηλαδή το project που έχει αυτό στα χέρια του είναι πολύ μεγαλύτερο από το project που έχει ο Bradovic στην Φενέρ. Αυτό ήθελα να πω. Ότι είναι προς τιμή του που δέχτηκε να αναλάβει μια δουλειά σε μια ομάδα που είναι αποτυχημένη 6 συνεχόμενα χρόνια. Και τι να λέγει, όχι. Δηλαδή τι να πει, όχι, δεν αναλαμβάνω την CSKA και πού θα πάει. Αλλά πρόσεξε, ξεκινάει να φτιάξει μια ομάδα από το μηδέν, καινούρια, η οποία έχει ως στόχο να κερδίσει οπωσδήποτε. Είναι πρόκληση. Ένα από τα τρία μεγαλύτερα brand names στην Ευρώπη. Λοιπόν, νομίζω ότι είπαμε πάρα πολλά. Πριν καν αρχίσει η Ευρωλίγκα. Σωστό. Έχουμε βάλει τα ευρώ μας όμως όλοι σε μια ομάδα. Εγώ έχω μια απονέα στο μελάγιο. Αύριο τελευταία εμπορία. Φάουλ ζητήθηκε στην τελευταία φάση. 100%. Και γιατί δεν έγινε. Μα φαίνεται και τον τρόπο που ορίεται. Πάλι κάτι. Και παιδιά να το ξανακάνουμε. Μάλλον να το ξαναματακάνουμε.